Φίλες και φίλοι τη ΦΕΡ 3, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα ραντεβού στην καρδιά του καλοκαιριού. Καράβι Χινιάς, εδώ που έχουμε ακόμα ένα μάστερ ανάμεσα σε δύο ζευγάρια ανδρών και γυναικών. Τελικοί που θα κρίνουν πολλά πράγματα με αφορμή τα όσα θα δούμε την επόμενη Κυριακή στο Σύνταγμα. Για αρχή, Δήμητρα Μαναβή απέναντι στη Λίζα Τριανταφυλλίδη. Με τη Λίζα Τριανταφυλλίδη απέναντι σε Βανθία Λάβδα και Δήμητρα Καραγκούνη. Στοιχεία τα οποία θα αναλύσουμε λίγο αργότερα εδώ με καλεσμένους και βεβαίως ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό στο Καράβιους Χινιά. Με αυτό το πανοραμικό πλάνο θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών σε γυναίκες και σε άνδρες. Δήμητρα Μαναβή, Λίζα Τριανταφυλλίδη, Ευανθία Λάβδα, Δήμητρα Καραγκούνη. Ένα ζευγάρι το οποίο θα αναμετρηθεί στο αποκορύφωμα ενός τουρνουά που είχε ανατροπές, είχε ενδιαφέροντα tie break, αλλά τα πάντα θα κριθούν σε όλα όσα θα μας δείξουν στην άμμο του Καράβιους Χινιά. Όπως βλέπετε εδώ, σε μια ιστορική εγκατάσταση, όταν το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα έγινε ακριβώς πριν από 30 χρόνια, το 1994, το beach volley κρατά τα σκύπτρα ως του βασιλιά του αθλήματος που έχουμε για το καλοκαίρι και βεβαίως με ανθρώπους που μας βάζουν για τα καλά μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως ο Μανώλης Ρουμελιώτης, ο οποίος και σήμερα είναι προσκεκλημένος για να μας δώσει το επιπλέον στοιχείο, όχι μόνο για αυτό που θα δούμε, αλλά και για όλα όσα θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης. Κύριε Ρουμελιώτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Είμαστε σε ένα πανέμορφο τοπίο, θα έλεγα, κάτι που θυμίζει άκρος Ελλάδα, στην καλύτερη εγκατάσταση της Ελλάδας, στο Καράβι του Χινιά και ευελπιστούμε να δούμε ένα πολύ όμορφο τελικό. Δεν ξέρω αν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ότι υπάρχει φαβορή, πάντως μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής αρκετές από αυτές τις αναμετρήσεις ότι κρύβουν το απρόβλεπτο στοιχείο. Σίγουρα, σε ένα τελικό θα έλεγα ότι όλα είναι μοιρασμένα, είναι δύο πολύ καλές ομάδες, παρόλο που η Δήμητρα με την Ευανθία μόλις πριν δύο εβδομάδες συστάθηκαν ως ομάδα, αλλά έδειξαν σε αυτή τη διοργάνωση ότι άξα φτάσαν μέχρι το και το τελικό. Βλέπουμε εδώ την νικήτρια πέρυσι που ήταν στη Ξάνθη, Ευανθία Λάβδα, τη βλέπουμε και στη Σάλα ως Πασαδόρο με το νούμερο 1, με τα Μόβ και με το νούμερο 2 η Δήμητρα Καραγκούνη, δεύτερο τουρνουά πέρυσι με την Χρυσάνθη Χριστοδούλου όταν είχαν κατακτήσει το Σύνταγμα. Αδερφή της, την ξέρει πολύ καλά ο καλεσμένος μας. Πολύ ψηλές επιδόσεις και διακρίσεις. Και από την άλλη πλευρά, με το γαλάζιο, η Λίζα Τριανταφυλλίδη, έχοντας κάνει το απόλυτο σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, αποκλειστικά και μόνο με beach volley. Ακόμα μια πρωταθλήτρια, ακόμα και το 18, η Δήμητρα Μαναβή με το νούμερο 2, τη βλέπετε. Λίζα Τριανταφυλλίδη, κόρη ενός θρύλου του βόλεϊ μεταξύ άλλων και σε άλλα και στο beach, του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Και μάλιστα αυτή η σάλα, αυτό το τερέν μπορούμε να πούμε, με την άμμο έχει το όνομα του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη αλλά και της Βάσου Καραντάσιου. Το δίπλα έχει ένα ιστορικό όνομα, κύριε Ρουμελιώτη. Έχει και το δικό σας, έχει και το Ρούλι Γραπηδάκι. Οπότε έχει και αυτό τη δική του σημειολογία και το όνομά της μόλις ξεκινά. Ναι, είναι ο ιδιοκτήτης του Κλαμπ Καράβι, ο Μπάμπης ο Καράβι, ο Μπάμπης ο Μανιάτης, θέλοντας να τιμήσει, θα έλεγα, αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει πολλά τα μέγιστα και είναι από τα πρωτοπόρα στο ελληνικό beach volley. Έχει δώσει στα γήπεδα που βρίσκονται εδώ μια ονομασία με το προς τιμή του κάθε ενός αθλητή. Καραγκούνη στο σερβίς. Ήταν ο πρώτος πόντος που είδαμε λίγο νωρίτερα. Δυναμικό πέρασμα για να τελειώσει με την Δήμητρα Μαναβή και να φτάσουμε στην τύχη του σκοπάριση. Γρήγορο το σεντάκι στην ευθεία από τη Δήμητρα. Θυμίζω με το νούμερο 1 με το γαλάζιο μπλουζάκι η Λίζα Τριανταφυλλίδη, με το νούμερο 2 η Δήμητρα Μαναβή. Out. Κατάλαβε.
η Βανθία Λάβαδα και τράβηξε το χέρι της. Οριακά βέβαια, αλλά ήταν έξω, 2-1. Με την Λάβαδα να σερβίρει. Ποδοχή και στην επίδεση με την Μαναβή. Θα καταφέρει να περάσει την μπάλα εκεί, στην πίσω ζώνη, όπου είναι λίγο δύσκολο. Στο το drop shot. 2-2. Και δεν ξέρω αν κύριε Ρουμελιώτη από διοργάνωση-διοργάνωση, από άμμο σε άμμο, διαφέρει κάτι στην τακτική του παιχνιδιού, ακόμα και στο σερβίς, με αφορμή και αυτά που βλέπουμε έτσι σε αυτά τα πρώτα στοιχεία αυτού του αγώνα. Σίγουρα εδώ σε ένα πιο ανοιχτό σημείο από ό,τι έχουμε συνηθίσει στις πλατείες, υπάρχει πιο ισχυρός άνεμος. Αυτό λοιπόν η κάθε μια ομάδα, οι αθλητρίες, οφείλουν να προσαρμοστούν και πιστεύω ότι έχουν προσαρμοστεί γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια στο συγκεκριμένο γήπεδο κάτι καθ' όλη τη διάρκεια από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Να πούμε ότι Λάβδα και Καραγκούνη ξεκίνησαν αποκριματικά, μια και είπαμε ότι δεν είχαν πολλούς πόντους, αγωνίστηκαν μαζί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε είναι το 8ο τους παιχνίδι σε αυτό το τετραήμερο. Ενώ από την άλλη, Τριανταφυλλίδη και Μαναβή είναι το 5ο παιχνίδι, ξεκίνησαν από το κύριο σταυλό, οπότε είχαν μια μέρα περισσότερη ξεκούραση. Η Άμμος θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Χαλαζιακή Άμμος, λευκή, δύσκολη, αρκετά δύσκολη. Αυτό σίγουρα το καταλαβαίνουν οι αθλητές οι οποίοι παίζουν, αλλά οφείλουμε να περιγράψουμε ότι η κοκομετρία είναι ίδια, είναι τεχνητή άμμος, είναι σπασμένη πέτρα, η οποία έχει τριφτεί και έχει επεξεργαστεί αντίστοιχα και έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο και είναι άλλωστε η άμμος που χρησιμοποιούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε οι συνθήκες για την κάθε μία ομάδα είναι διαφορετικές και σίγουρα πιο δύσκολες. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο κάποια επιμέρους στοιχεία, και ενώ το 6-2 παίρνει και το πρώτο σετ σε μία θέση ισχύως τα κορίτσια με τα Μόβ, την Ευανθία Λάβδα και τη Δήμητρα Καραγκούνη, οι οποίες έχουν δυσκολέψει αφάνταστα με το δικό του σερβίς, την υποδοχή και της Μαναβή αλλά και της Τριανταφυλλίδη. Και παρά το γεγονός ότι είναι ένα νεοσύστατο ζευγάρι, όπως ακούσαμε τον κύριο Ρουμελιώτη, είναι αυτό που έχει κάνει το πιο δυναμικό ξεκίνημα. Διαφορετικές οι κερκίδες στο Σύνταγμα, διαφορετικές στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά. Και διαφορετική οπτική, γιατί υπάρχει και θάλασσα. Δεν είναι σαν τις πλατείες που είδαμε και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, αλλά και αυτό που θα δούμε στο Σύνταγμα. Και σίγουρα κόσμος πάνω στις ξαπλώστρες παρακολουθεί και βλέπει κάτι διαφορετικό, κάτι που θυμίζει, θα έλεγα, Αμερική και Manhattan Beach. Είναι η Αμερική ο πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους events, στις παραλίες, σε απλώστες, πολύ πιο light. Πράγματα από ότι το ευρωπαϊκό σιρκουί και το παγκόσμιο, στο οποίο μιλάμε για συγκεκριμένα γήπεδα, τεχνικά κατασκευασμένα με ψηλές κερκίδες. Εντυπωσιακό τελείωμα από την Μαναβή λίγο νωρίτερα, η οποία σερβίρει, σημαδεύει πάνω στη Λάβδα. Καραγκούνη για τη Λάβδα και πάλι, στη πίσω ζώνη πολύ καλή άμυνα με την Μαναβή να περνά. Καραγκούνη θα πάρει και την επίθεση. Ένα ενδιαφέρον ράλι, έτσι όπως εξελίσσεται. Πολύ καλές άμυνες. Το πέρασμα από την Καραγκούνη και πάλι δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε. Και αυτό το ποκ στην πίσω ζώνη, μπορούμε να το πούμε ένα rainbow χτύπημα, έτσι κάνοντας αυτή την καμπύλη, αυτό το ουράνιο τόξο. Για να σημαδέψει εκεί ακριβώς όπου έπρεπε για να έρθει η μείωση του σκορ σε ένα μικρό επιμέρους 2-0, αλλά το 6-2 έχει γίνει 6-4. Και συνεχίζει να σερβίρει. Σημαδεύοντας την πλάγια γραμμή, αφήνει η Λάβδα. Out. 7-4. Βλέπετε ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο ντεκόρ απέναντι, με ξαπλώστρες πάνω στον καζόν, παρακολουθούν θεατές. Ακόμα ένα τουρνουά, 30 χρόνια beach volley εδώ στο καράβι του Σχοινιά. Λάβδα υψώνει για την Καραγκούνη. Μαναβή, υποσιακό, δυναμικό ανέβασμα από την Ελίζα Τριανταφυλλίδη. Αυτό ακριβώς, όλοι δυνατά. Επειδή γενικότερα το τερέν και αυτή του είδους η άμμο είναι αρκετά δύσκολη, οφείλουν οι τέσσερις αθλήτρες για να μπορέσουν να είναι σε πλεονεκτική θέση, να καταφέρουν να έχουν πολύ καλή υποδοχή και ακόμα καλύτερη πάσα, η μπάλα να είναι πολύ κοντά στο φιλέ για να μπορέσουν να εκτελέσουν με αξιόσημη επίδεση. Αν η μπάλα πάει μακριά από το φιλέ, είναι δύσκολο να κάνουν πολύ ψηλό άλμα και να μπορέσουν να χτυπήσουν την μπάλα.
Είδαμε τώρα μια ωραία πάσα από τη Λίζα στη Δήμητρα και χτύπημα στο κέντρο ανάμεσα στις δύο αθλήτριες. Αρχίζει και ανεβάζει στροφές, τον πόντο διαφορά, το ζευγάρι Μαναβή Τρενταφυλλίδη. Συνεχίζει να σερβίρει η Μαναβή που έχει δυσκολέψει αρκετά την υποδοχή. Σταθερά αυτή τη φορά η Λάβδα, η οποία θα πάρει την επίθεση, έχει την απάντηση. Και τα καταφέρει στην πίσω ζώνη, όχι τελικά η μπάλα είναι out. Η μπάλα ήταν έξω. Έτσι λοιπόν, έχουμε το 8-6, αλλά περιμένουμε να δούμε το αποτύπωμα. Ναι, γιατί ζήτησε να τσεκαριστεί καλύτερα η γραμμή. Έχει το δικαίωμα η μία ομάδα, ζητάει από τον πρώτο διαιτή να κατέβει και να κοιτάξει το μάρκα, αλλά ήταν out η μπάλα. Άνοιγε και από το replay εδώ. Καμιά φορά η αντανάκλαση σε γελά. Είναι η αλήθεια ότι έχουμε πολύ ψηλή θερμοκρασία στους 36 βαθμούς λίγο νωρίτερα. Ήλιος δεν είναι και το πλέον εύκολο. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Μαζί με τον αέρα που αλλάζει διαρκώς κατεύθυνση. Άσος. Το σέρβις είναι καλό. Δήμητρα Καραγκούνη. Να λοιπόν, η Δήμητρα Καραγκούνη, θυμίζω, το 22 είχε πάρει την πρώτη θέση με συμπαίκτρια την Αγριοδήμου. Επιμένει στην ίδια τακτική, στην ίδια στρατηγική. Το πέρασμα δεν κατάφερε να βρει όπως ήθελε με την Τρενταφυλλίδη, η οποία είναι τώρα στην πάσα, θα υψώσει για τη Μαναβή. Εντυπωσιακό το κατέβασμα της μπάλας, χωρίς μπλοκ. Δεν επιτρέπει να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Χωρίς μπλοκ, Δήμητρα Μαναβή. 9-7. Η διαφορά πέφτει ξανά στους δύο, όλα αυτά στο πρώτο σετ. Τελικός. Το ζευγάρι που προηγείται είναι της Λάβδα με την Καραγκούνη. Σε αυτό το πρώτο σετ του τελικού Κινιάς Μάστερς μετά την Θεσσαλονίκη, μετά τον Πειραιά. Θα ακολουθήσει την επόμενη Κυριακή το Σύνταγμα, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης. Λάβδα σε πρώτο πλάνο. Πολύ καλό σερβίς, καλή και υποδοχή που βγήκε. Όχι συνέχεια όπως θα ήθελε. Για να δούμε με τη Λάβδα τώρα να υψώνει. Στην πλάγια γραμμή είναι μέσα. Με την Καραγκούνη. Η γραμμή κινήθηκε, είναι μέσα. Μπορεί να είναι πασαδόρος της άλλας σε αρκετές ομάδες και στον Απολλώνιο, πλέον στον Ολυμπιακό, η Βανθία Λάβδα. Αλλά εδώ στο beach volley πρέπει να συγκεντρώνεις πολλά διαφορετικά στοιχεία άμυνας, επίθεσης, πασαδόρου. Άστοχο σερβίς από τη Λάβδα που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι προηγείται σταθερά το ζευγάρι με τα ΜΟΒ, Βανθία Λάβδα, Δήμητρα Καραγκούνη, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ένα αμφίρροπο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ελέγχει την νέα κυκλοφορία. Από τη μία, η Μαναβή και την Τρενταφυλλίδη επιλέγουν ως τακτική να σερβίρουν πάνω στη Λάβδα, η οποία σε σχέση με τη Δήμητρα Καραγκούνη θα έλεγα είναι λίγο πιο άπειρη από σε επίπεδο τελικών, οπότε προσπαθούν να πιέσουν στην υποδοχή, μια και είναι και πασαδόρος δεν είναι, αλλά μέχρι στιγμής τα έχει πάει πολύ καλά, κρατάει αρκετά καλά την υποδοχή. Η Δήμητρα της κάνει καλή πάσα πάνω στο φιλί και βρίσκει τελειώματα, αυτό και προηγούνται 12-9. Η ομάδα των Λάβδα και Καραγκούνη προσπαθεί να πιέσει σερβίς, έχει επιχειρήσει, σημαδεύει και τις δύο αθλητές, και την Τρενταφυλλίδη και τη Μαναβή. Θα έλεγα ίσως λίγο περισσότερες φορές τη Μαναβή. Έχουν και μέχρι στιγμής έχει πετύχει αυτό το είδους τακτική, πιέζοντας το σερβίς και έχουν μια μικρή διαφορά των τριών πόντων. Σίγουρα η επόμενη πόντη είναι πολύ καθοριστική για την εξέλιξη του πρώτου σερβ. Πάντως δεν είναι και το πλέον εύκολο να καλυφθούν αμυντικά τουλάχιστον τόσα τετραγωνικά και αυτό φάνηκε λίγο νωρίτερα πόσο έξυπνα διάβασε τη φάση η Λάβδα που με αυτό το διαγώνιο ΠΟΚ κατάφερε να φέρει την μπάλα κοντά στο φιλέα αλλά στην αδύνατη πλευρά της άμυνας που είχε η Μαναβή με την Τρενταφυλλίδη. Και εδώ ορισμένα στατιστικά τα οποία δείχνουν το αμφίρροπο της υπόθεσης, αλλά παρόλα αυτά κρατάμε την τελευταία κατηγορία στους δείκτες, κύριε Ρουμελιώτη. Ναι, είναι ότι έχουν κάνει τρία λάθη παραπάνω η Τρενταφυλλίδη με τη Μαναβή και από την άλλη έχουν κερδίσει και τρεις λιγότερους πόντους από την επίθεση. Όλα τα υπόλοιπα στατιστικά ήταν μοιρασμένα. Και για να ακούσω και μια Καραγκούνη Λάβδα. Έτοιμο λοιπόν το σερβίς από την Δήμητρα Καραγκούνη.
Βροχή. Με την Τρενταφυλλίδη να επαναφέρει και την Μαναβή να περνά. Λάβδα στην επίθεση. Αυτή τη φορά καταλαβαίνει μια πανομοιότυπη προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία. Αυτή τη φορά όχι. Και έρχεται η απάντηση από την Μαναβή για να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Σε 12-10. Μουσική από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Ελλάδα, υψώνει, Καραγκούνη, πολύ καλή κίνηση με αυτή την καμπύλη που διέγραψε η μπάλα πάνω από τον μπλοκ. Αλλαγή τακτική στην τελευταία φάση από την ομάδα Τρενταφυλλίδη Μαναβή. Επιχείρησε ένα σέρβις πάνω στη Δήμητρα Καραγκούνη, αλλά με ένα αυτό το ωραίο ποκάκι που είδαμε πάνω από τον μπλοκ, κατάφερε να πάρει τον πόντο για την ομάδα. Νέα προσπάθεια για να περάσει, δίνει ύψος την μπάλα για να προσπαθήσει να ανασυνταχθεί. Η Λάβδα στην επίθεση καταλαβαίνει την αντίθετη κίνηση στην πίσω ζώνη της ομάδας με τα γαλάζια, αλλά θα στοχίσει. 13-11. Δεύτερη στη σειρά, χαμένη κοντραμπάλα για την Καραγκούνη και Λάβδα. Ενώ πίεσαν το σέρβις, χάλεσαν την υποδοχή και είχαν free ball. Θα έλεγα τις χαράμισαν και τις δύο τελευταίες φάσεις στο free ball και παραμένει η διαφορά στους δύο πόντους. Στο χτύπημα δεν βγήκε με την Καραγκούνη. Νέα προσπάθεια στην πλάγια ζώνη, πάρα πολύ έξυπνο αυτή τη φορά με την Δήμητρα Μαναβή. Πολύ όμορφα στη μικρή διαγώνιο. Ενώ είδαμε πόσο διαφορετικό είναι να μπορέσει να κερδίσει μια κόντρα μπάλα. Την πρώτη άμυνα που έβγαλε τώρα εδώ η Δήμητρα Μαναβή, έκανε ένα ωραίο χτύπημα στη μικρή διαγώνιο και πήρε τον πόντο για την ομάδα. Ροκανίτος στη διαφορά, αυτή τη στιγμή είμαστε στον ένα πόντο, 12-13. Μαναβή. Δεν καταφέρνει να περάσει όπως θα ήθελε η Τρενταφυλλίδη. Η Λάβδα σημαδεύει και πάλι την πλάγια γραμμή. Άστοχα αυτή τη φορά. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. 13-13. Η πρώτη ισοπαλία μετά το 1-1. Δείχνοντας ότι το ζευγάρι Λάβδα Καραγκούνη είχαν την υπεροχή. Μια διαφορά που έφτασε και στο συν 4. Άσος. Το σέρβις είναι καλό. Με την Μαναβή. 14-13. Έρχεται το προσπέρασμα. Για δεύτερη φορά σε αυτό το σετ. Πρώτο σετ τελικού γυναικών. Καράβης Χινιάς. Λογικά θα πάρουν time out μάλλον τώρα, γιατί έχουν κάνει τρία λαθάκια στη σειρά. Και αυτό ακριβώς θα συμβεί. 15-13. Όχι, τελικά έχουμε αλλαγή στο τερέν. Βλέπουμε πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει και το σέρβις εδώ. Πόσο ενδεχομένως αλλάζει έχοντας και τον ήλιο κόντρα, είτε στην υποδοχή είτε σε θέση σερβίς. Άω την μπάλα. Ενοχλεί καθόλου το να παίζουμε καπέλο με γυαλιά στην οπτική, στην φιλοσοφία, δεν ξέρω πώς είναι, μπορεί να το βιώσει ένας. Είναι θέμα προπόνηση και συνήθειας. Τώρα είναι δύσκολο χωρίς γυαλιά με αυτές τις συνθήκες, ο ήλιος ακόμα ψηλά, να μπορέσει να τα απεξέλθεις. Είναι και να βλέπεις καλύτερα, αλλά και προστασία από την άμμο. Και από εκεί και πέρα, είτε καπέλο, είτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, μια μπαντάνα, είναι, αλλά και είναι και για χωρικούς λόγους, κάποιες αθλήτριες και αθλητές χρησιμοποιούν. Λάβδα στην υποδοχή, θα πάρει και την επίθεση, σημαδεύει σωστά. Έβαλε Λάβδα και με το αριστερό. Ωραίο χτύπημα, ωραίο χτύπημα με το άλλο χέρι, όχι το καλό, το αριστερό, αλλά ήταν πολύ ωραίο χτύπημα πάνω από τον μπλοκ, πίσω στην ευθεία. Λάβδα στο σερβίς, δυσκολεύει την υποδοχή, τελικά η Τρενταφυλλίδη θα περάσει. Επίθεση με την Βανθία Λάβδα. Μονίμως, ίδια στρατηγική, στην αδύνατη πλευρά, κοντά στο φιλέ. Το καταφέρνει αυτή τη φορά. Τρεις στις τέσσερις φορές, αν έχουμε μετρήσει σωστά. Το έχει κάνει ακριβώς το ίδιο χτύπημα από οποιαδήποτε πλευρά η Λάβδα. Που σερβίρει τώρα. Πάνω στο φιλέ. Έρχεται ένα άκοπο side out για μένα βρει Τρενταφυλλίδη. Μαναβή,
σημαδεύει στη Λάβδα. Άσος σε ένα κρίσιμο σημείο, είναι η αλήθεια. Θα πάρει τον 18ο πόντο και θα ζητήσει time out. Το ζευγάρι με το μοβ μαγιό. Παρθία Λάβδα, Δημήτρη Καραγκούνη. Που έδειχναν να ελέγχουν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Το beach volley είναι ένα άθλημα στο οποίο η ομάδα που περιορίζει τα λάθη της έχει πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Είδαμε τώρα πριν από λίγο η Λάβδα έκανε ένα πολύ ωραίο χτύπημα στη μικρή διαγώνιο, πήρε το πόντο για την ομάδα της. Αμέσως μετά όμως πήγε στο σερβίς, έχασε το σερβίς, πίεσε η αντίπαλη ομάδα, δέχτηκε και τον Άσο. Δύο θα έλεγα λαθάκια που είναι καθοριστικά για την πορεία και την εξέλιξη του σετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πόσο μάλλον σε όλα τα παιχνίδια, αλλά πόσο μάλλον σε ένα τελικό, έτσι ώστε να περιοριστούν αυτές οι, θα έλεγα, επιπόλαιες ενέργειες κάποιες φορές. Σίγουρα όλες οι αθλητές προσπαθούν να πιέσουν για να χαλάσουν την αντίπολη υποδοχή, αλλά θα πρέπει να πιέζουμε μέχρι και το σημείο που δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει ένα εύκολο λάθος. Για να δούμε σε αυτό το φινάλε του πρώτου σετ, τελικός γυναικών, Σκηνιάς Μάστερ. Με τη Λάβδα στην επίθεση. Out. Να λοιπόν οι τελικές αποφάσεις προδίδουν αυτό το ζευγάρι σε αυτό το χρονικό σημείο. 19-16 αλλαγή τερέν. Δύο πόντοι χωρίζουν την Δήμητρα Μαναβή και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη από το να πάρουν το πρώτο σετ που συνήθως λέμε ότι έχει και ένα ψυχολογικό αβαντάζ όταν μιλάμε για έναν τελικό. Δεν ξέρω κατά πόσο στην προκειμένη περίπτωση μέτρα με την όποια εμπειρία ή απειρία μπορεί να βάλει ένα ζευγάρι. Σίγουρα, όταν έχεις πάρει το πρώτο σετ, έχεις φτάσει λίγο πιο κοντά προς την τελική νίκη, αλλά το δεύτερο σετ είναι πάλι ξαναξεκινάει από το 0-0. Οπότε είναι βασικό το θέμα της συγκέντρωσης και το να κρατήσεις τους ίδιους ρυθμούς καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 19-17 έρθε το side out. Τεταφυλλίδη για την Μαναβή. Πήρε τον πόντο, παρά το γεγονός αν άκουσα καλά, φώναξε στην ευθεία να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Φώναξε ευθεία, έκανε όμως ένα κάτι, έβγαλε μία άμυνα η Δήμητρα, δεν πήγε τόσο καλά η μπάλα, προσπάθησε η Λάβδα, ήταν δύσκολο για να κυνηγήσει την μπάλα. Να λοιπόν, το πρώτο match point, για να δούμε. Το ζευγάρι που έχει την επίθεση, αν θα μπορέσει να τελειώσει. Η Λάβδα υψώνει. Καραγκούνη, έξυπνα, αυτό το πόντο. Θα κάνει το 20-18, απορροφά λοιπόν το πρώτο set point, 20-18. Το ζευγάρι που σερβίρει είναι πίσω, κυνηγά. Out και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο set για την Μαναβή και την Τριανταφυλλίδη, 21-18. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Μόλις ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πρώτο πόντο που περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο σετ. Με τη Λάβδα να βγάζει άμυνα, να παίρνει και την επίδεση με τη βοήθεια του Φιλέ. Δεν πήρε τον πόντο. Μπλοκ, αλλά μέσα έτσι. Με την Μαναβή να μην μπορεί να αποσοβήσει. Θα κάνουμε ένα σχόλιο για το πρώτο σετ. Θα έλεγα ότι η τακτική για Καραγκούνη και Λάβδα ήταν να πιέσουν αρχικά το σερβίς και να χαλάσουν την αντίπαλη υποδοχή. Το κατάφεραν, θα έλεγα, γιατί υπήρχαν αρκετά χαλασμένες μπάλες, αλλά δεν κατάφεραν από την άλλη να κερδίσουν τις κόντρα μπάλες που δέχτηκαν από την αντίπαλη ομάδα με τις μπάλες που ήταν εύκολα πάνω τους. Αυτή ήταν και η μικρή διαφορά, ότι μόνο σε κάποιους πόντους από πλευράς επίθεσης υστέρησαν σε σχέση με την άλλη ομάδα. Από την άλλη, Τριανταφυλλίδη και Μαναβή, όποιες άμυνες βγάλανε, στην ουσία τις εκμεταλλεύτηκαν. Κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, να περιορίσουν τα λαθάκια που είχαν κάνει στην αρχή του σετ και να το κερδίσουν αυτή τη μικρή διαφορά των τριών πόντων, 21-18. Θυμίζουμε, 21-18. Το ζευγάρι Δήμητρα Μαναβή, Λίζα Τριανταφυλλίδη πήρε το πρώτο σετ, παρά το γεγονός ότι είχε χτίσει μια διαφορά 5-6 πόντων στο ξεκίνημα του σετ. Το ζευγάρι που ιτήθηκε, εντυπωσιακό τελείωμα έρχεται από την Δήμητρα Μαναβή. Δήμητρα Μαναβή δυνατά, βιδώνει την μπάλα διαγώνια.
αυτό το διαγώνιο χτύπημα. Ξανά βλέπετε αυτό το ωραίο πλάνο, χαρακτηριστικό, που ακριβώς σημάδεψε. Η Λάβδα αφήνει και δικαιώνεται για την μπάλα. Βγήκε out, ελάχιστα δίπλα από την ταινία που οριοθετεί την περιοχή δράσης. 3-2. Μπροστά, Λάβδα Καραγκούνη, που ήταν στο σερβίς. Παρά την εντυπωσιακή άμυνα που πήγε να βγει από την Τριανταφυλλίδη, τελικά double score, 4-2. Πανομοιότυπη τακτική, χάλασε υποδοχή, πέρασε μέσα με σχετικά εύκολο τρόπο, βγάλαν την άμυνα, η Δήμητρα που είναι πολύ έξυπνη, κατάφερε με την δεύτερη μπάλα να κάνει ένα ωραίο χτύπημα. Τώρα είδαμε κίνηση από τη Δήμητρα Μαναδί προς την αντένα με μπάλα μακριά, go, και χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο. Στον πόντο η διαφορά, το 4-3. Τρίτο φετινό τουρνουά Μάστερς εδώ στο Σχοινιά, λίγο πριν τα τελικά. Έτοιμη λοιπόν να σερβίρει η Δήμητρα Μαναβή. Σημαδεύει εκεί όπου ήταν η Λάβδα, η οποία θα πάρει και την επίδεση. Εντυπωσιακό το μπλοκ, εκεί ακριβώς όπου έπρεπε, από την Λίζα Τριανταφυλλίδη. Δεν είχαμε δει μπλοκ μέχρι τώρα στο τελικό, ήταν το πρώτο. Ότι η Λίζα Τριανταφυλλίδη, η οποία φημίζεται για τη δύναμή της πάνω στο φιλέ, κατάφερε να το δείξει στην τελευταία φάση και να πετύχει αυτό το όμορφο μπλοκ. Θυμίζουμε ένα ζευγάρι που ειδικά φέτος δείχνει σχεδόν ανίκητο στην άμμο, έχοντας πάρει τουρνουά και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Ξέρει πως να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Ένα ζευγάρι που στον ημιτελικό, θυμίζω, απέκλεισε την Εφηγένεια Σαμπάτη και την Αναστασία Σιρήνινα, ενώ η Λάβδα με την Καραγκούνη απέκλεισαν τις Περδικάκη και Μάτιου. Λάβδα με την έξυπνη κίνηση, με αλλαγή χεριού στον αέρα, με αυτό το ποκ που είχαμε από την Δήμητρα Καραγκούνη. Εδώ ξανά η προηγούμενη ενέργεια, έχοντας γύρει το σώμα της δεξιά, ξεγελά. Πολύ ωραία φάση, έξυπνη κίνηση. 7-4 για την ομάδα, το ζευγάρι που έχει χάσει το πρώτο σετ, αλλά έτσι είχε πορευθεί στο ξεκίνημα. Την Λάβδα να μην μπορεί μετά από αυτή την συνεργασία που πήγε να βγει με την Δήμητρα Καραγκούνη. 5-7. Η Λάβδα στην υποδοχή. Ψώνει η Καραγκούνη. Τελικά δεν μπορεί η Λάβδα να ολοκληρώσει την προσπάθεια όπως θα ήθελε. Και παρά την άμυνα δεν μπορεί να αναχαιτήσει την επίθεση τη Δήμητρα Μαναβή. Στον πόντο η διαφορά. Και ενώ μετράμε αντίστροφα και για του Ολυμπιακού Αγώνε, όπου και εκεί περιμένουμε θέαμα, αν μη τι άλλο, έστω και αν τα ελληνικά χρώματα δεν υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να αναμένουμε και σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο που το έχετε ζήσει. Έτσι, από μια διαφορετική πηγή, κύριε Ρουμαλιώτη. Έτσι είναι. Αρκετά χρόνια πριν, στο συγκεκριμένο σημείο, έχουν διεξαχθεί παγκόσμια πρωταθλήματα και είχα την τύχη να είμαι εκεί. Την ομάδα Καραντάσου Αρβανίτη και Τσατσιάνη Κουτρουμανίδου, με πολλές επιτυχίες. Οπότε είναι κάτι που μας λείπει τώρα, η μη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα δούμε από τα κανάλια της ΕΡΤ, τη συχνότητα της ΕΡΤ, τα πάντα, όλα τα αθλήματα. Φυσικά το αγαπημένο μας, το beach volley. Δεν είναι δίπλα σε παραλία παντός, έτσι. Όχι, όχι, είναι ακριβώς δίπλα στον πύργο του Άιφελ. Μάλιστα. Δεν μπορεί η Λάβδα. Έχουμε λοιπόν ακόμα έναν πόντο. Έχουμε το 8-7. Η Λάβδα υψώνει.
με την Καραγκούνη να περνά εύστοχα την μπάλα. Με την Καραγκούνη, με το αριστερό. Έτσι το αριστερό το 8-8. Καραγκούνη έχει πολλά ήδη χτυπημάτων. Βλέπουμε άλλες φορές, είναι πολύ έξυπνη αθλήτρια. Χρησιμοποιεί ποκάκια πάνω από το φιλέ ή χτυπήματα μακριά από τον ντρόπερ. Οπότε καταφέρει να βρει τη λύση. Άσος. Το σέρβις είναι καλό. Να λοιπόν από αυτό το σέρβις, το οποίο κατάφερε η Δήμητρα Καραγκούνη να πάρει. Πάντως το βλέπουμε πιο συχνά στην άμμο, δηλαδή την αλλαγή χεριού σε σχέση με τη σάλα, έτσι, και να είναι και πετυχημένη αυτή η αλλαγή. Ναι, γιατί είπαμε τα παιδιά έχουν δουλέψει πολύ ατομικά. Ωραία άμυνα τώρα εδώ. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει η Λάβδα. Για να δούμε με την Τριανταφυλλίδη. Ούτε τώρα. Ήψον η Λάβδα. Καραγκούνη. Ούτε τώρα είναι ενδιαφέρον ράλι. Και πάλι με την Μαναβή. Εντυπωσιακές άμυνες. Επιφωνήματα θαυμασμού από το κοινό. Στην πίσω ζώνη. Μέσα. Ο πιο ενδιαφέρον, ο πιο θεαματικός πόντος με τις θετικές άμυνες που βγήκανε κατέρωθεν. Εδώ ξανά το τελείωμα, ο επίλογος. Θα δείτε. Στον ποιο τρόπο έγινε το 9-9. Με αλλαγή χεριού και πάλι, με το αριστερό χτύπημα που προείπες. Είναι ότι και η μπάλα αλλάζει από τον αέρα, οπότε έχουν δουλέψει, χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια πολλές φορές για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Μια προσπάθεια εδώ και παρά τον μπλοκ της Λάβδα θα καταφέρει και θα τελειώσει η Δημήτρα Μαναβή την προσπάθεια. Και με το time out, 19, προσπέρασμα. Πάμε σε time out. Τριανταφυλλίδη και Μαναβή είναι πιο δυνατές σίγουρα πάνω στο φιλέ, οπότε μπορούν αυτή τη στιγμή να βελτιώσουν κάποια πράγματα στο κομμάτι της υποδοχής. Και αν καταφέρουν να το κάνουν, θα έλεγα ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς. Από την άλλη, Καραγκούνη και Λάβδα για να μπορέσουν να έχουν τύχη. Να δούμε εδώ και τα στατιστικά. Βλέπουμε υπερέχει η ομάδα Μαναβή και Τριανταφυλλίδη στην επίθεση. Το ένα μπλοκ που έχει πιάσει, οι άσοι σχεδόν μοιρασμένοι και έχουν από 8 λάθη. Οπότε είναι και το κομμάτι. Ισορροπήθηκε αυτό το κομμάτι διαφοράς που είχατε τονίσει με τους πόντους από τα λάθη του αντιπάλου. Ήταν κάποια χαμένα σέρβις του στο πρώτο σετ και που εξορρόπησαν αυτού του είδους τα λάθη. Είπα, επανέρχομαι στο κομμάτι Λάβδα και Καραγκούνη για να μπορέσουν να έχουν τύχη. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την κούτρα μπάλα. Γιατί μέχρι τη στιγμή που πιέζουν το σέρβις, χαλάνε την αντίπαλη υποδοχή, έρχεται η μπάλα στα χέρια τους, έχουν την άμυνα και την πάσα. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση πάνω στο φιλέ, να κερδίσουν αυτούς τους πόντους για να μπορέσουν να έχουν τύχη για το συγκεκριμένο σετ. Για να δούμε λοιπόν την πορεία αυτού του δεύτερου σετ. Θυμίζω ότι το πρώτο το έχει κατακτήσει 21-18. Η Μαναβή με την Τριανταφυλλίδη, οι οποίες προηγούνται με έναν πόντο. Δεν είναι καλή πάσα της Λάβδα στην συνεργασία που πήγε να βγει με την Καραγκούνη. Εκεί καιροφυλακτή, είδαμε, κοντά στο φιλέ. Η Λίζα Τριανταφυλλίδη, 11-9. Μαναβή. Η υποδοχή δυσκολεύει την προσπάθεια επίθεσης, τουλάχιστον σώθηκε. Μπάλα, αυτή τη φορά όμως δεν θα βγει άμυνα. Χωρίς μπλοκ, Δήμητρα. Χωρίς μπλοκ, καταφέρνει 12, η Δήμητρα Μαναβή να κάνει το 12-9. Μετά στο δεύτερο σετ. Νέο time out. Το ερώτημα είναι σε ένα time out όπου δεν υπάρχει προπονητής, πόσο εύκολο είναι να συντονιστούν δύο αθλήτριες, ειδικά αυτές που βρίσκονται πίσω σκορ για να δουν τι φταίει και πώς μπορούν να διορθώσουν τα κακό σκήμενα και νομίζω ότι έχουμε τελευταία φάση. Σίγουρα έχουν συζητήσει κάποια πράγματα πριν τη διάρκεια του παιχνιδιού, πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Έχουν συζητήσει το τι τακτική θα ακολουθήσουν. Σίγουρα τώρα
θα προσπαθούν να δουν τι μπορούν να διορθώσουν, τι μπορούν να αλλάξουν για να μπορέσουν να μπουν πιο δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει είτε όταν προηγείσαι, αλλά και ακόμα όταν υπολείπεσαι. Οπότε πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να διορθώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και είναι πράγματα που έχουν δουλευτεί στην προπόνηση, τα έχουν συζητήσει με τους προπονητές τους, έχουν κάνει άπειρες επαναλήψεις και προσπαθούν εδώ να βρουν τις κατάλληλες λύσεις. Φάση. Απολαμβάνουν από την ξαπλώστρα τους αυτό το θέαμα του τελικού ανάμεσα σε Δήμητρα Μαναβή, Λίσσα Τρενταφυλλίδη και απέναντι στην Ευανθία Λάβδα και τη Δήμητρα Καραγκούνη. Το χειροκρότημα και για τα τέσσερα κορίτσια. Αυτή ήταν η φωνή της του αγώνα και καλά κάνει. Μαναβή. Σημαδεύει εκεί όπου τελικά η μπάλα είναι μέσα. Δεν υπολογίζει σωστά την τροχιά της μπάλας η Λάβδα. Διευρύνεται η διαφορά, 13-9. Κουνήθηκε. Υπήρξε επαφή με την μπάλα, άσος. Για να δούμε αν θα αλλάξει την τακτική της η Μαναβή. Όχι, στο δύο σημείο περίπου προσπάθησε. Δεν βγήκε η επίθεση όπως θα ήθελε με την Καραγκούνη. Θα βγει όμως στην προκειμένη περίπτωση με την Λίζα Τρενταφυλλίδη. Αρχίζει και ελέγχει πλέον το δεύτερο σετ. Το ζευγάρι που έχει πάρει το πρώτο. Εδώ ξανά. Αφόπλησε ουσιαστικά το αντίπαλο μπλοκ με αυτή την κίνηση. Μαναβή. Σημαδεύει πάνω στη Λάβδα, δυσκολεύει την υποδοχή, τελικά θα πάρει και την επίδεση. Να λοιπόν, πώς έρχεται το side out. Εδώ Λάβδα, χρησιμοποιεί ξανά το αριστερό. 14-10. Και το χρησιμοποιεί σωστά. That's the way. Λάβδα σε πρώτο πλάνο. Πάνω στο φιλέ. Και πάλι στο συν 5 διαφορά. Στους 21 πόντους, καλώς έχοντα των πραγμάτων, κρίνεται το σετ, θυμίζουμε. 21-18. Η Λάβδα στην επίδεση, δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Για να δούμε τώρα, μάλλον ούτε τώρα με τη Μαναβή. Υπερπροσπάθεια με τη βοήθεια του φιλέ, το πέρασμα. Πολύ καλή αντίδραση. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με τη Μαναβή. Λάβδα, το ΠΟΚ εξυπνώ εκεί όπου στην πίσω ζώνη παρά την υπερέκταση του αριστερού χεριού. Δεν μπόρεσε να βγει από την Δήμητρα Μαναβή. Συνέχεια με την Δήμητρα Καραγκούνη. Το αριστερό να σερβίρει. Out. Έτσι λοιπόν έχουμε το 16-11. Μαναβή. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, είναι η αλήθεια, με το δικό του σερβίς στην υποδοχή. Ωστόσο εδώ ένα έξυπνο πέρασμα, τόσο όσο χρειαζόταν από την Δήμητρα Καραγκούνη πάνω από το αντίπαλο μπλοκ. 16-12 και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πούμε ότι οι ημιτελικοί έγιναν λίγο νωρίτερα, οπότε είναι λογικό να υπάρχει και κόπωση και θα τα πούμε και αργότερα και για το ζευγάρι των ανδρών που ακολουθεί. Κύριε Ρουμαλιώτη, και αυτό χρειάζεται πολλά ψυχικά αποθέματα, σωματικά χαρίσματα, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να έχουν οι αθλητές κατά από αυτές τις συνθήκες. Και είπαμε από την άλλη, Καραγκούνη και Λάβδα έχουν παίξει 3 παιχνίδια παραπάνω στο συγκεκριμένο τουρνουά. Και υπάρχει σίγουρα και η δυσκολία από την ποιότητα τη συγκεκριμένη άμμου, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη σε σχέση με την άμμο την οποία έχουμε στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Εδώ οπότε οι αθλητές κατά πολύ, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, τόσο για να μετακινηθούν όσο και να κάνουν άλμα. Ήταν λίγες οι δυνατές επιθέσεις τα οποίες είδαμε αυτή τη στιγμή και θέλω να πιστεύω ότι σε σχέση και με το
τους προηγούμενους τελικούς πάλι θα προσπαθήσουν οι αθλητές να, και στο τελικό των ανδρών να χρησιμοποιήσουν έξυπνα χτυπήματα με καλή επικοινωνία για να βρουν τις λύσεις. Όπως τώρα είδαμε εδώ η Λάβδα, το αγαπημένο της χτύπημα, κάτι στη μικρή διαγώνιο και πόντος για την ομάδα της. 18-13. Εδώ δεν μένει τίποτα άλλο από το να πιέσουν πολύ στο σερβίς. Το γνωρίζουν τα κορίτσια. Για να δούμε εδώ αν μπορεί να ολοκληρώσει με την Τριανταφυλλίδη. Όχι. Η αντίδραση στην άμυνα της Λάβδα, η οποία θα περάσει και την μπάλα. Τριανταφυλλίδη. Είναι ακόμα ένας πόντος πλέον. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει το σετ, να κατακτήσει το παιχνίδι και να κάνει το απόλυτο τον φετινό τουρνουά. Αυτό το ζευγάρι που είναι το κυρίαρχο στις γυναίκες μέχρι στιγμής. Αποδοχή από την Καραγκούνη. Με το αριστερό θα πάρει την επίδεση. Out. Και πλέον 20 πόντος, 20-13. Match point, cup point, όπως λένε και στην Ιταλία, όταν από αυτό τον πόντο κρίνεται ένα τρόπαιο, ένα μετάλλιο. Αποδοχή από την Καραγκούνη, η οποία θα πάρει και την πάσα από τη Λάβδα. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Τριανταφυλλίδη υψώνει. Μαναβή στην άμυνα της Λάβδα. Σώζει εκεί η Καραγκούνη. Νέα προσπάθεια για να μπορέσει να βγει και να τελειώσει με εντυπωσιακό τρόπο η Λίζα Τριανταφυλλίδη. 21-13. Και αυτό είναι το τέλος του αγώνα με την Δήμητρα Μαναβή και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη να κάνουν το 3-3 μετά την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά πλέον και το καράβι του Σκηνιά. Μια δίκαιη επικράτηση, κύριε Ρουμελιώτη. Ναι, θα έλεγα από τα μέσα του πρώτου σετ και μετά έδειξαν ότι άξιζαν αυτή τη νίκη και την πρώτη θέση. Από την άλλη, η Καραγκούνη και η Λάβδα πάλεψαν σκληρά μέχρι και το τέλος. Θα έλεγα ότι δεν αντικατοπτρίζει η διαφορά του δεύτερου σετ, τη διαφορά των δύο ομάδων, αλλά είναι αδίκαιο αποτέλεσμα. Και σίγουρα θα δούμε ένα συναρπαστικό τουρνουά την επόμενη εβδομάδα στο Σύνταγμα. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και ενώ βλέπουμε τους στατιστικούς δείκτες, σε λίγο θα έχουμε και την κίτρες εδώ δίπλα. Μένετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο ακολουθούν και οι άντρες. Είμαστε στον αέρα λοιπόν εδώ από το καράβι του Σχοινιά, έχοντας δίπλα μας τις νικήτριες, Λίζα Τριανταφυλλίδη, Δήμητρα Μαναβή, οι απόλυτες κυρίαρχες μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό, βλέποντας το 3-3, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, όντως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εννοείται έχουμε στόχο να παίζουμε κάθε παιχνίδι και να κερδίζουμε. Όσο περνάνε τα παιχνίδια, αντιλαμβανόμαστε και ακόμα περισσότερο με τη Δήμητρα. Και το χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα είναι το 3-3. Αλήθεια είναι φανταστικό. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια δεν το έχω καταλάβει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Γιατί είναι και όλος ο κόπος που έχει κάνει και προσπάθεια. Οπότε βγαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δημήτρη, πόσο διαφορετικό είναι να παίζεις έχοντας δίπλα σου τη θάλασσα από το να παίζεις σε μια πλατεία. Όπως ήταν για παράδειγμα στον Πειραιά ή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα όλα έχουν τα υπέρ και τα κατά. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα όλο το πανελλήνιο πρωτάθλημα φέτος. Γιατί όπου και να είμαστε, είτε είμαστε σε πλατεία είτε είμαστε δίπλα στη θάλασσα, είναι γεμάτο κόσμο. Και πιστεύω αυτό μας δίνει τη δύναμη να παίζουμε, να κάνουμε πιο θεματικές φάσεις, να χτυπάμε πιο δυνατά και όλο αυτό που συμβαίνει μετά από κάθε πόντο είναι υπέροχο. Το συνέστημα με τον κόσμο έτσι δίπλα στην παραλία, πώς είναι να παίζεις, πώς το αφουγκράζεις, πώς το καταλαβαίνεις? Η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται και οι φίλοι σου, ακούς τις φωνές των φίλων σου και σου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Και γενικά και ο κόσμος που φωνάζει, χειροκροτάει, είτε και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Και γενικά όλη αυτή η ενέργεια του κόσμου είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι πολύ ωραίο που είναι γεμάτα τα γήπεδα και φέτος είναι και στις κεντρικές πλατείες, αλλά ακόμα και εδώ στο Σκηνιά, που δεν είναι σε πλατεία και είναι και μακριά από την Αθήνα, έχει πολύ κόσμο. Πλέον σας αγχώνει ή σας δίνει έναν διαφορετικό αέρα ότι είσαστε οι κυρίαρχες μέχρι στιγμής αυτά τα τρία τουρνουά εν ώψη του Συντάγματος? Η αλήθεια είναι ότι
Λίγο παλεύω εγώ συγκεκριμένα με τα συναισθήματά μου. Μία αισθάνομαι πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και υπέροχα για την ομάδα μου και ασφάλεια και όλα. Αλλά και απ' την άλλη φυσικά και με αγχώνει, γιατί έχω προσδοκίες και εγώ και η ομάδα μου από εμάς. Και θέλουμε το καλύτερο. Οπότε είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Πού αφιερώνεις αυτή τη νίκη? Πάντα στη Λίζα νομίζω θα το αφιερώνω. Γιατί ήρθε στη ζωή μου σε μια περίεργη περίοδο. Και με έφερε εδώ που είμαι τώρα. Με να έχω κάνει 3-3 και να ονειρεύομαι το πρωτάθλημα. Λίζα. Και εγώ στη Δήμητρα θα πω. Και γιατί η αλήθεια είναι πολύ όμορφο και μαζί το κάνουμε, οπότε είναι όλο μαζί και ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, και ενώ υπάρχει το κομμάτι με τις βραβεύσεις που αφορά ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ρούλης Αγραπηδάκης έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και μάλιστα λέγαμε λίγο νωρίτερα, τον βλέπετε, έχει γράψει ιστορία και στο beach, έχει γράψει και στο βόλεϊ και με τον Παναθηναϊκό. Ποιος θα ξεχάσει άρρωστε το κλάμα του Ρούλη όταν μετά από αρκετά χρόνια Παναθηναϊκός είχε πάρει πρωτάθλημα στις άλλες στους άνδρες. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι ζωντανή η ιστορία του βόλεϊ γενικότερα, αν έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναϊκό. Ένας εργάτης του βόλεϊ, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, εμφανώς συγκινημένος.